για μένα δεν έχουν το τεκμήριο της αθότητας τυπικά, το έχουν ουσιαστικά. Κάποιος είναι ένοχος μόνο όταν το αποφάσισε το δικαστήριο. Και θέλω να αντιστήξω αυτή μου τη στάση με το τι τραβάω εγώ, κύριε Χασαπόπουλε. Εγώ, όταν ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα αντίον μου, ήμουνα εκ προημίου ένοχος ότι τα πήρα από την Οβάρτης. Με έψαξε η κυρία του Λουπάκη επί 4 χρόνια, δεν μου ίσχυσε καμία απολύτως δίωξη, γιατί δεν βρήκε τίποτα εναντίον μου. Με έψαξε η εισαγγελέα ο κ. Μπαρδάκης με τους συνεργάτες του άλλων 1,5 χρόνο. Αρχιοθετήθηκα. Από τη μέρα που αρχιοθετήθηκα, με βρίσκουν περισσότερο από πριν. Με φράσεις του τύπου «Η αρχιοθέτηση δεν σημαίνει αθώωση». Πρώτη πιο κωμική φράση για να καταλαβαίνει στοιχειοδός νομικά που υπάρχει. Η αρχιοθέτηση σημαίνει όχι αθώωσε ούτως ή άλλως μέχρι να καταδικαστεί. Η αρχιοθέτηση σημαίνει ότι δεν βρήκε η δικαιοσύνη αποχρώσεις ενδείξεις για να σε πάει στο δικαστήριο. Δηλαδή είναι πολύ πάνω από την αθώωση. Λοιπόν, αλλά με τέτοιου τύπου τσιτάτα ή με τα παραμύθια περί τα αδιευκρίνιστα, τα δίθεν αδιευκρίνιστα, όπου υποτίθεται μου βρήκαν λεφτά στο λογαριασμό που δεν μπορούσαν να διευκρινίσουν όλα, διευκρινίζονται στην εισαγγελική πρόταση, θα ήταν και παράλογο. Θα ήταν και παράνομο ένα εισαγγελέα και μάλιστα οικονομικό να βρει αδιευκρίνηση τα ποσά και να μην τα διευκρινίσει. Άρα όλα αυτά είναι παραμύθια τη χαλιμά. Αλλά δείτε ποια είναι η δικιά μα συμπεριφορά έναντι αυτών και ποια η δικιά του συμπεριφορά έναντι ημών.